Εγώ είμαι ο Αθανασιάδης Σωστάδης από την Ελληνική Εταιρεία Νευροξενικής Αγωγής, έναν επιστημονικό σύλλογο που καλύπτει φυσικοθεραπευτές βασικά, αλλά και εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι πάνω σε αποκατάσταση παιδιών με γενικά προβλήματα και όχι μόνο. Το καθεστώς που υπήρχε μέχρι σήμερα ότι δίναν αποδείξεις στους γονείς και αυτοί πληρώνονταν από τον ΕΟΠΗ. Σήμερα με μια εντελώς ευθυνδιαστική απόφαση του ΕΟΠΗ, συγκεκριμένα στις 22 του Δεκέμβρη, δηλαδή δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, και με περιθώριο να απαντήσουμε 7 μέρες, εκ των οποίων 4 ήταν γιορτινές, ευθυνδιαστήκαμε και αλλάζει το καθεστώς και με βίαιο τρόπο μας βάζουν σε συμβάσεις. Το ερώτημα, το απλό ερώτημα είναι το εξής. Εντάξει, δεν μας έχουν δώσει το χαρτί πάνω στο οποίο θα στηριχθούμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτές οι συμβάσεις. Λοιπόν, ακούγονται διάφορα πράγματα και δεν ξέρουμε συγκεκριμένα. Εμείς, σαν φυσικοθεραπευτές, σαν εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, λέμε όχι συμβάσεις, ζητάμε ένα περιθώριο να μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας αυτό που προτείνουν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Χωρίς δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας κάτι, δεν μπορούμε να προτείνουμε τίποτα. Η θέση μας είναι όχι συμβάσεις. Ποιοι πλήττονται από αυτό το μέτρο? Πλήττονται όλοι οι φυσικοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές και οι λογοθεραπευτές που ασχολούνται, οι παιδιατρικοί φυσικοθεραπευτές δηλαδή, που ασχολούνται με παιδιά και τα αντιμετωπίζουν όσον αφορά την κίνηση, το λόγο και την αισθητηριακή τους και τα αισθητηριακά τους ελλείμματα.